Φίλες και φίλες, σήμερα στο Beer Store στη Θεσσαλονίκη θα δοκιμάσουμε την Landrap Quadruple, την Oak Aged, τον Batch 4. Είναι μια μπύρα που περνάει από βαρέλι, αυτή είναι περασμένη από αμερικάνικη οξιά, γαλλική και γαλλική που είχε μέσα κάποτε port. Είναι τον Batch 4, είναι κλασική quadruple στο 10% και θα δούμε πώς έχει πάλι όσοι, εάν καταφέρουμε να ανοίξουμε. Καλά, ξεκινάμε. Άτιτε δανεικός. Α! Οκ. Θα δείξει. Θεωρητικά πρέπει να είναι πολύ γλυκιά, να βγάζει έντονα τα αρώματα και τις γεύσεις του βαρελιού και να μην είναι πολύ ξυνισμένη. Μυρίζει μια ελαφριά ξυνήλα, αλλά μυρίζει και γλύκα, μυρίζει τα κόκκινα φρούτα και τα μαύρα φρούτα και όλα αυτά τα γλυκά πράγματα που βγάζει κανονικά το κλούπερ. Α! Για αρχή πίνεται, που είναι μεγάλη επιτυχία. Είναι αρκετά γλυκιά, δεν βγάζει τόσο πολύ την παλαιό στο βαρέλι, βγάζει περισσότερο την αίσθηση από πίσω, λίγο βανίλια, λίγο ξύλο. Αναγκαστικά βγάζει μια ελαφριά ξυνήλα, αλλά δεν είναι ενοχλητική. Έχει γλυκιά επίγευση. Βγάζει όλα αυτά που θα έπρεπε και τις γλύκες και τα φρούτα και ίσως μια πολύ πολύ ωραία σοκολάτα για κάποιο λόγο. Το βασικό της μείον είναι ότι δεν έχει ανθρακικό, οπότε είναι σαν να πίνεις γευστικό νερό. Είναι ότι θα περνούσε τώρα αυτός. Νομίζω ότι θα έπρεπε να την πιούμε λιγότερα χρόνια αφού του φραγίστηκε. Αυτή είναι του 10, δηλαδή μέχρι το 15 πιστεύω ότι θα ήταν κομπλέ. Τώρα είναι ok για δοκιμή, αλλά δεν είναι ό,τι πιο συναρπαστικό ισχύει σε μοναστηριακή μπύρα. Είναι όμως πάρα πολύ ενδιαφέρον να το δοκιμάσεις, να δεις πώς έχει παλαιώσει, πώς έχει αλλάξει η μπύρα και τι έχει αφήσει το βαρέλι. Δεν θα ξαναπίνα μετά από τόσα πολλά χρόνια Oak Aged Quadruple, αλλά σίγουρα θα ψάξω να βρω τις πιο καινούργιες εκδόσεις. Γιατί σίγουρα θα είναι πάρα πολύ καλές. Αυτά.